Ο Άρης Καλαμάτας παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός σε ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι σε μια δύσκολη έδρα και ομάδα, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι από το παιχνίδι. Ποια ήταν, πώς ήταν η εξέλιξη του μάτς και τι έφταιξε για την ήττα? Ναι, ξέραμε ότι παίζαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Η ομάδα με την καλύτερη άμυνα σίγουρα στον ομιλό μας, ίσως και στο ολόκληρο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένη ομάδα είχαμε ιτηθεί με αρκετά γκολ όταν παίξαμε στην Καλαμάτα. Παρόλα αυτά, είχα πει στα παιδιά να βγάλουμε την ανάλογη, πέρα από τα τεχνικά κομμάτια, είχα πει στα παιδιά να βγάλουμε την ανάλογη ενέργεια και πάθος που είχαμε δείξει και στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα μας με την Εθνική Ένωση Πατρών. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ήμασταν ανταγωνιστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτά που έκριναν την τελική εξέλιξη του σκορ και δεν καταφέραμε, παρόλο που βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ, να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος και να πάρουμε βαθμολογικά κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οδεύουμε πλέον προς την τελευταία αγωνιστική. Η κατάσταση στην ουρά της βαθμολογίας παραμένει ρευστή. Τι ελπίζουμε για τη συνέχεια? Ναι, εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε και στην επόμενη αγωνιστική που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας με την ομάδα του ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς η κατάσταση για την αποφυγή των play-out δεν βρίσκεται στα χέρια μας, γιατί βρισκόμαστε στην τελευταία θέση, οπότε θέλουμε και ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση σε ένα ακόμη παιχνίδι που έχουμε και διατηρούμαστε ψηλά, και πάμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος.